Επαλάβετε αν θέλετε, γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ πέρα και δεν ακούστηκε αυτά που είπατε. Πήρε όλα τα, για όλα τα νομικά πρόσωπα και του Δήμου τα πετάκια. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να προμηθεύσει, γιατί δεν έχει χρήματα να πάρει πετρέλαιο άμεσα, δεν έχει βιτίο μεγάλο να μπορέσει άμεσα να μας εξυπηρετήσει. Έχω εδώ και 10 μέρες που τον λέω για να κινήσουμε τα σχολεία. 10 μέρες το κοροϊδεύει. Σήμερα μίλησα με τον Δήμαρχο, του κάνει το Δήμαρχο εκεί. Εγώ τώρα κάνω ένα έγγραφο σήμερα και το στέλνω σε αυτόν ότι στον προμηθευτή, τον κύριο Βασιλιάδη, είναι από την Καβάσιλα, ότι θα φέρνει 10 τόνους πετρέλαιο και θα πληρώνεται άμεσα. Ίσως τον παρακινήσω και να ξεκινήσει, γιατί ξεκίνησαν τα κρύα και είναι κρίμα να παγώσουν τα παιδιά. Έχουμε τα χρήματα, έχω κρατήσει τα χρήματα, γιατί φοβόμουν από πέρυσι, είχε ο κύριος Παπαμανώλης, είχε την Δημοκράτηση. Από τη μία μάτια ξεκίνησε, έβαλα σε 6 σχολεία και με πήρε 200 φορές για τα χρήματα, για 7.000 ευρώ. Και έτσι κανόνισα να έχω τα χρήματα φέτος για να πρώτον τελώς άμεσα. Αλλά τελικά πώς δεν μπόρεσε ούτε για να μπορέσει να μας βάλει το πετρέλαιο για να τον μειώσουν. Και έτσι, τώρα χτυπήσαμε πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι το δεύτερο, είναι η Μελίκη, είναι... Πολλά σχολεία. Είναι ο πρόβλημα, όλα τα σχολεία θέλουν πετρέλαιο. Και αυτή τη στιγμή θέλω για να κινήσω τα σχολεία, γιατί βάζω 1.000 λίτρα τα δημοτικά για 400 εισαγωγεία, θέλω τουλάχιστον 5.000 λίτρα. Πόσα θέλετε, πόσα. Μ' ακούς, ναι, πόσα λίτρα είπατε θέλετε. Χίλια βάζω εγώ, χίλια πέρυσι, 1.000 τα δημοτικά, ναι. Και 500 τα εισαγωγεία. Τα οποία στα δημοτικά, το τρίτο έμπομο, το δεύτερο έκτο που είναι, έχουν ένα καυσίρα, βάζουν 2 τόνους, 1,5-2 τόνους. Μάλιστα. Αλλά τα δημοτικά τα άλλα των χωριών βάζουν από 1.000 λίτρα. Μάλιστα. Και 500 εισαγωγεία. Υπάρχουν τα χρήματα, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε, εάν τον, γιατί κάποιοι διευθυντές τώρα λένε, γιατί δεν το σταματάμε. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Αν το σταματήσουμε ή προσβάλλουμε τη σύμβαση, θα μείνουμε τουλάχιστον 3-4 μήνες χωρίς πετρέλαιο. Μάλιστα. Αυτό ξεκίνησε η ιστορία, εγώ το είπα στον Δήμαρχο το καλοκαίρι, ότι θα έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσαμε να προσβάλλουμε τη σύμβαση, γιατί θα μέναν τα αυτοκίνητα του Δήμου από το φόρο, θα μέναν χωρίς καύσιμα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομικό το πρόβλημα είναι με τον προμηθευτή. Είναι νομικό, νομικό, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα χρημάτων του Δήμου. Δεν είναι θέμα χρημάτων, όχι, τα χρήματα εδώ θα έχουν στην άκρη. Μάλιστα. Αν πιάσουν 40.000 λίτρα τα πάνε, θα τον πληρώσω άμεσα. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορούσε να κάνετε τίποτα. Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό, οι διευθυντές έχουν δίκιο, τα παιδάκια έχουν δίκιο. Επιτέλου του ζηλά χρόνου δεν σταματάει. Δηλαδή πέρυσι. Πότε η σύμβαση. Η σύμβαση με τον συγκεκριμένο προμηθευτή πότε τελειώνει. Η σύμβαση τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι εμείς για την νέα δημοκράτηση. Αλλά και πέρυσι δεν είχαμε προλάβει και πήραμε παράταση. Πίσω φέτος να είμαστε έτοιμοι για να μην χρειαστεί να πάρουμε παράταση. Πέρυσι δηλαδή 31 και τελικά και πήραμε παράταση μέχρι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα νομικά πρόσωπα μέχρι τις 28 Φλεβάρι. Πήραμε παράταση μέχρι 28 Φλεβάρι. Επίσης τώρα να είμαστε έτοιμοι, μη χρειαστεί. Τουλάχιστον να πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους 2 μήνες. Έξω σήμερα που λέγει ο Δήμαρχος του τελευταίου τώρα. Να, ναι, ελπίζετε, για να γίνει κατανοητό, ελπίζετε να μην έχετε πρόβλημα αυτούς τους 2 μήνες δηλαδή, όχι για μετά. Όχι για μετά την. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Ναι, έτσι, εντάξει. Γιατί να πάρουμε παράτα με τον ίδιο προμηθευτή. Αυτό φοβάμαι. Να μην είναι έτοιμη η δημοκράτηση, γιατί είναι η διευθύνση δημοκράτηση. Να μην είναι έτοιμη η δημοκράτηση και χρειαστεί να πάρουμε και παράτα. Να το χρειαστούμε και το Γενάρη και το Φλεβάρι, όπως έγινε πέρυσι του κ. Παπαμανώλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Πρόβλημα μεγάλο. Τι να πω, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ συναγωνισμένος, γιατί είναι αυτή, γιατί εκτεθόμαστε τώρα χωρίς λόγο. Εγώ το είπα στον Δήμαρχο, θα πάω να βάλω πετρέλαιο από μόνο. Δεν γίνεται όμως ούτε τίποτα, δεν γίνεται. Θα πάω να βάλω έτσι με τσαπουκά που λένε, θα πάω να βάλω πετρέλαιο, θα πάω να βάλω με τσαπουκά. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Υπάρχει τέτοια σύμβαση, είναι διευθύνση η σύμβαση. Θα μιλήσουμε για τις επόμενες ημέρες, κύριε Κιτούδη, για να μας πείτε τι ακριβώς λύση έχει δοθεί. Ναι, εγώ τώρα να σου πω ότι τον κάνω ένα έγγραφο άμεσα, τώρα. Να δούμε αν θα ανταποκριθεί. Ναι, ένα έγγραφο ότι άμεσα, θέλω λύση άμεσα. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Θα τον πιάσω, γιατί έχει 30.000 ευρώ η διοικητική αυτό. Μάλιστα. Κατάλαβε. Και να δούμε τώρα, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο σήμερα, να δούμε. Εγώ θέλω
500 και εσύ πείτε στο σχολείο. Αυτό όλο τι κάνει. Να πάει εδώ, να βάλει 100, να βάλει 50, να βάλει 30, δεν γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Και γίνεται τώρα τα πόδια και να τα ακούσει ο κόσμο. Τι γίνεται, πρώτο λάστιχο τώρα που τον εισέλει 50 μέτρα λάστιχο, γράφει μέχρι να γεννήσει, θα το στείλω εγώ δηλαδή, αλλά 10 μέρε θα πηγαίνει ο χρόνο τη κάνει και να γράφει 30 λίτρα χωρί να πάει 4 μέρε. Μάλιστα. Πέρυσι τον είπα εγώ. Θέλω τάξη. Κατάλαβε, άνθρωπο δεν ξέρω. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι για να δούμε ποια λύση έχει δοθεί σε αυτό το ακαθόδη ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα. Χειμώνας και να μην έχουν τα παιδιά θέρμανση. Πρόβλημα τρομακτικό και μεγάλο. Τρομακτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ελπίζουμε να λυθεί το θέμα γιατί στεναχωρεί πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι. Καλή σου μέρα, Μόσχο. Καλή σα μέρα, καλή σα μέρα. Να είστε καλά. Ο Μόσχος ο Κιτρωτής ήταν αγαπητές φίλες και φίλοι.